Ο σχολιασμός μου, και σας διαβεβαιώ ότι είναι αντικειμενικότατος, είναι μια διαπίστωση όλων των συναρμοδίων φορέων της ελληνικής αστυνομίας, του λιμεναρχείου, της δημοτικής αστυνομίας και των παρκαδόρων, είναι ότι έχουν κυλήσει όλα εύρυθμα. Δεν έχει υπάρξει πρόβλημα. Τα προβληματάκια τα οποία εμφανίζονται κυρίως στη λωρίδα αναμονής της Πάνω Πλατείας λύνονται με την παρουσία εκεί δημοτικού αστυνόμου. Εκείνο το οποίο έχει παρουσιαστεί αυτές τις μέρες είναι ότι τα δύο πάρκινα από τα τέσσερα που λειτουργούν, αυτό της Παλάδας αλλά και δίπλα ενός ιδιώτη, δεν γεμίζουν τις βραδινές ώρες. Αυτό είναι ένας προβληματισμός ισχυρός, διότι διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε προσέλευση επισκεπτών. Αυτό λοιπόν είναι το δυσίον, αυτό είναι το αρνητικό σε όλη αυτή την ιστορία. Και όχι αυτά που αιτιάζονται μερικοί και προκαλούν τον γέλοντα, μπορώ να πω, λέγοντας όσα ακούστηκαν χθες, κυρίως για την ενδοσυνονόηση των υπηρεσιών και για άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι η ουσία των πραγμάτων. Υπάρχουν ήδη αστυνομικοί της υπηρεσίας μου στην περιοχή της κολόνας του Ντούγκλα, στη διασταύρωση λεωφόρου Αλεξάνδρας και Ρεσβαστών Βουλευτών, στην πλατεία Γεωργίου Θεοτόκη, στη θέση Μπόμπα, όπου ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Γίνεται διαχείριση του όγκου των οχημάτων που έρχονται στην πόλη. Μέχρι στιγμής υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών που διευκολύνουν την είσοδο των οχημάτων στην πόλη, δηλαδή της ελληνικής αστυνομίας, της δημοτικής αστυνομίας, του λιμεναρχείου και των ανθρώπων του Δήμου που βρίσκονται στα πάρκινγκ. Αυτά από ό,τι έχω μάθει και έχω διαπιστώσει ο ίδιος ήδη από χτες έχουν ομολοποιηθεί. Και είμαστε στα σημεία αυτά από 8 ώρα το απόγευμα μέχρι 1 ώρα το βράδυ, προκειμένου να διευκολύνουμε τους ντόπιους και τους τουρίστες να επισκεφτούν την πόλη της Κέρκυρας κατά τις απογευματινές ώρες, μέχρι το βράδυ.